Ποιο? Ότι το προπατορικό αμάρτημα σε τελική ανάλυση χαίρεται από τι ήρθε. Από την περιέργεια. Να δούμε, εφόσον τα είχαν όλα, δεν τους έλειπε τίποτα, για τι λέει, τι μπορεί να πει αυτό, για να δούμε τι θα μου πει. Και αν πάμε εμείς σε χώρους τέτοιους από περιέργεια, χάνουμε την ουσία. Η γυναίκα του Λότ, ναι, από περιέργεια γύρισε να δει πίσω. Μπράβο. Και έγινε στη λέω. Μπράβο. Λοιπόν, εύχομαι τις ημέρες αυτές, μέχρι τη συνέντησή μας που θα κάνουμε μετά το Πάσχα πάλι, και θα πάρω τηλέφωνο εγώ εδώ, να έχουμε συνέστηση και να προσπαθήσουμε να γίνουμε και εμείς άνθρωποι με ΑΙ. Λοιπόν, κάποια ερώτηση, κάποιος θέλει να πει κάτι, θέλω την αδερφή, αν έχει να πει τίποτα στο θέμα αυτό. Ή στο θέμα αυτό, ή για την πορεία που πήγαμε κάτω, αν είδες κάτι, αν θέλεις να πεις κάτι. Για λεπτό, όχι, θέλει, επειδή χτυπάει ήδη να καπά. Χωρίστε. Αν έχεις να πεις τίποτα. Σου δίνουμε τον λόγο. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Άμα θέλει να πεις κάτι, πες καταλάβει, τι έχεις καταλάβει, μπορεί να πεις μια λέξη. Νομίζω ότι το θέμα είναι, και θέλω να δώσω ένα προβάδισμα για να ελευθερωθούν, για να πούνε κάτι και οι αδερφοί μας από εδώ, ότι στην πορεία κάτω που έγινε για το 666, αυτοί που είπε να ήταν μπροστά και να και μαυρίσει ο χώρος ήταν οι κληρικοί μας. Δυστυχώς δεν είχαμε πάρα πολλούς κληρικούς και το πρόβλημα στην εσχατολογία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Και η Κατερίνα που έχει πάει στον Πάτερ Σάβα, αν πηγαίνει, σε κάποιο κήρυμά του έχει πει ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Ναι. Ήρθε. Και κάνει αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Ναι. Λοιπόν, για μας τους χριστιανούς έχω να πω ότι από την ώρα που υπάρχει ο Σατανά, η αμαρτία, και δεν πάμε στην εκκλησία να δυναμώσουμε, για μας υπάρχει η φθορά και ο θάνατος. Λοιπόν, ο Αντίχριστος να έρθει, ώρα του καλή, όποτε θέλει να έρθει. Αύριο όμως πραγματικούς χριστιανούς με ένδυμα Χριστού και να, είναι, να έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν για τα πνευματικά, για τον Κύριο, όπως ο Κύριος έδωσε για όλο τον κόσμο, να δώσουμε και εμείς για τον Κύριο, όπως δώσανε οι Αποστόλοι, οι Πατέρες και οι Άγιοι, δεν θα μπορεί να κάνει αυτό που θέλει να κάνει και θα κάνει και θα βρει μεγάλη αντίσταση. Ο Κύριος ζητάει από τον κάθε άνθρωπο σήμερα, τη σήμερον ημέρα, της εσχατολογία, την προαίρεση, την αγαθή προς τα άνωθεν. Όταν επικαλεστούμε τον Κύριο και πούμε «Κύριε, άνοιξε μας τη διάνοια, όπλησέ μας με την αγάπη σου, εσένα θέλουμε Κύριε, μη με σε καταλείπεις Κύριε», τότε ο Κύριος, ή να πούμε το ένα ψαλμό που είναι το 50ο, «Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου». Αν έχουμε τη συνέστηση αυτή, όποιος και να έρθει, όποιος κακός και να έρθει, θα βρει αντίσταση και δεν θα μπορεί να μας κάνει κακό. Λοιπόν, λίγο εδώ, λίγο αδερφή, σε παρακαλώ, εκεί να τα πούμε, αυτά που θέλουμε να πούμε εκεί, για να ακουστούν. Κάτι άλλο λέω. Α, καλά. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Ναι, ορίστε. Εάν είμαστε θέση των 40 μαρτύρων που γορτάσανε την Εκκλησία, ναι, την ομάδα, θα πηγαίναμε στο απογόμενο να σε ψυχήσουμε. Θα πηγαίναμε, σε ρωτάω. Και εγώ σου δίνω τι είναι απάντηση. Για να μας αναγκάζανε. Και εγώ σου δίνω τι είναι απάντηση. Θέλεις απάντηση. Ναι, τι θα. Λοιπόν, ποιος σου είπε, παππού, ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί από μόνος του να κάνει τέτοιο μεγάλο αγώνα και τέτοια μεγάλη δόξα από τα άνωθεν. Ναι, γιατί σκεφτήκαν και είπαν ότι δρυμνείς ο χειμώνας, βεβαίως, αλλά γλυκείς ο παράδεισος. Βεβαίως. Αυτό είναι. Λοιπόν. Και τους ενίσχυσε από τα άνωθεν. Ακριώς. Κάτσε παππού, κάτσε. Κάτσε παππού, έχουμε ρόλο. Ακριώς. Κάτσε παππού, κάτσε. Κάτσε παππού, έχουμε ρόλο. Λέγει. Ναι, ρώτησε. Ακούω από ένας φίλος μου,
Ήταν και σπίτι μου, του βάλα κάτι βιντεοκασέτες με διάφορα κηρύγματα. Και μου είπε το εξής. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πολλά από θρησκεία. Ναι, μισό λεπτό. Όμως το εξής μου είπε και αυτό ακούγεται όμως. Ακούγεται αυτό. Γενικά, όχι από το φιλό μου, γενικά. Α, αυτοί που κάνουν κηρύγματα και... Τα λένε, αλλά δεν τα πιστεύουν. Παραμύθια λένε. Εντάξει, τα λένε καλά, αλλά σιγά δεν τα πιστεύουν. Ερώτηση. Αν εσείς αυτά που λέτε, σαν το κήρυγμα που κάνετε, τα πιστεύετε πραγματικά? Και δεύτερον, τι ζητάτε από το Θεό και τι ζητάτε από εμάς που ακούμε το κήρυγμα? Μάλιστα. Πολύ σωστή ερώτηση και μου δίνεις ακριβώς... Δεν το θέτω σαν γενική απολογία όμως, να μας απολογηθείτε. Απλά η ερώτησή μου. Όχι, ναι, ναι. Απλή ερώτηση. Οι μαθητές του Κύριου, ακριβώς και εγώ, που είμαι νομίζω ένα μικρό τίποτα, ό,τι κάνανε για τον εαυτό τους δεν κάνανε τίποτα. Τα κάνανε προς δόξαν Κυρίου. Λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το κίνητρο μέσα μας, την αγάπη να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, και λέει ο Κύριος στους μαθητές που ήταν παραπονούμενοι, που λένε «Ναι Κύριε, κι αν κάνουμε όλα αυτά, και αν προσπαθούμε, και αν μεταφέρουμε κόσμο στις εκκλησίες σου», όπως γίνεται εδώ ο χώρος αυτός που μεταφέρεται ο κόσμος στην εκκλησία, διότι αυτό προβάλλουμε, την εκκλησία, τη δόξα του Κυρίου. Μας. Λοιπόν, αν όλα αυτά τα κάνουμε, τι θα έχουμε κερδίσει? Αυτό που είπε ο παππούς για τους Αγίους Αράδα, τη Βασιλεία των Ουρανών, και τα ονόματά μας θα είναι γραμμένα αιώνια. Μας. Εκεί που είναι ο προορισμός. Άραγε ο προορισμός του ανθρώπου είναι μέσα στην αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια, την Αγία Γραφή. Ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ αυτά που λέμε εδώ και μαζευόμαστε, έχω μία συνέστηση σαν Μιχάλης ότι πρέπει αυτό το Ευαγγέλιο που λέγεται χαρά του Κυρίου, το μήνυμα, αν το έχω πάρει μέσα μου και το φυλακίσω και το φυλάξω για τον εαυτό μου, αυτή τη χαρά, και δεν τη μεταδώσω, είμαι ένοχος. Μπράβο. Μεταδίδω τη χαρά του Κυρίου και ο Κύριος ξέρει πώς θα την ευλογήσει. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι σαν τα τάλαντα που τα κρύβεις. Όταν κρύβεις τα τάλαντα, πρέπει να μεταδώσεις. Άλλος τίποτα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ναι, ορίστε. Ναι, μεν εσείς τη μεταδίδετε τη χαρά. Αλλά όταν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος λέει, εγώ ξέρω να μεταδώσω τη χαρά, και ο άλλος, ο οποίος ας πούμε συναγωνίζεται και λέει τα ίδια με μένα, δεν ξέρει να τη μεταδώσω τη χαρά όπως τη μεταδίδω εγώ. Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Εγωισμός. Και είναι και αρχιμαρίτης αυτός, η αρχιερέας δηλαδή. Είναι και εγωισμός. Τη λέξη εγώ, άνθρωπος, όποιος την προσφέρει, και τι είναι προφέρει τη λέξη αυτή, αυτομάτως πέφτει. Γιατί είναι εγωισμός. Είναι του σατανά η λέξη αυτή. Εγώ θέλω να γίνω ανώτερος του άλλου. Αυτομάτως έπεσε. Από την ώρα που θα πει τη λέξη εγώ, πέφτει. Το εγώ πρέπει να φύγει τελείως. Πρέπει να φύγει. Το εγώ είναι η χειρότερη λέξη για τον χριστιανό. Η καλύτερη λέξη για τον χριστιανό δεν είναι εγώ, είναι εμείς. Πώς λέει και ο Μακρυγέννης. Εμείς. Λοιπόν, ο Φαρισαίος είπε ότι εγώ από 100% ως αυτό με. Δεν είμαι σαν το τελώνι. Πες μία σου κόμμα. Ο τελώνις. Άλλο τίποτα, παιδιά. Όχι. Εντάξει. Γερός να είστε. Ευχαριστούμε. Το τέλος, την ωραιότητα. Τσίπισε το. Δόξα σε Θεός, έπτυξε με την ερώτηση σου. Η Πάτρη μου, θα είναι σκεγευτείτε το όνομά σου, σας θέατε ο Θεός. Γεννηθείτε την ημάς σου, τον ουρανό και έπτυξη γης. Τον άρτον ημών των επιβουσιών δόξων της ημέρων και άφησε μην τα βουλήματα ημών. Ως και εμείς αυτοί είμαστε πειρασμόν και εμείς ένα ένιξη μας πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το ίδιο.
Παναγίων Πατέρων ονομών Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον τους σωτηρούς. Αμήν. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.